Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές για όλους. Η κατάσταση μετά το χθεσινό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην περιοχή του Μαρτίνου εξομαλύθηκε τελικά στην περιοχή μας τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήδη από το πρωί σήμερα είναι παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή της αρμοδιότητάς μας, χωρίς ευτυχώς κανένα πρόβλημα. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος σήμερα είναι βελτιωμένος και η κυκλοφορία σε όλο το οδικό δίκτυο διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Από την υπηρεσία μας και σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να διευκολύνουμε την ομαλή και ασφαλή έξοδο των εκδρομέων. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση πλέον του οδικού δικτύου από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και με την παράδοση του Ε65 χθες, είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν εκπτώσεις όσο αφορά την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν όταν οδηγούν το αυτοκίνητό τους ή την μοτοσυκλέτα τους. Αυτό που λέτε παρατηρείται πράγματι και κατά την άποψή μου οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί οδηγοί θεωρούν εσφαλμένα ότι είτε δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις αλυσίδες, είτε ότι έχουν την οδηγική ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο φαινόμενο χωρίς τη χρήση αυτών. Δυστυχώς όμως χθες αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι αυτό δεν είναι έτσι. Συνεπώς, η πρόταση της υπηρεσίας μας είναι ότι όταν δίνονται τέτοιες οδηγίες από τους τροχονόμους, οι οδηγοί να συμμορφώνονται άμεσα και αυτοί να μην ταλαιπωρούνται, αλλά και να μην προκαλούν ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.